τις ιδιαιτερότητες πρέπει να τις προσέχουμε, διότι αυτό είναι το περιουσιακό μας στοιχείο, οι ιδιαιτερότητές μας. Διαφορετικά θα γίνουμε, θα ισοπεδωθούμε. Εμένα μου δημιουργεί τρόμο η ιδεολογία που περνάει το Netflix, όλοι τα ίδια παντού. Οι ιδιαιτερότητες πρέπει να κρατηθούν, να τις δούμε πολύ μεγάλο σεβασμό. Εδώ μιλάμε για το χώρο των Δωριαίων, για μία διάλεκτο που έχει σχέση με τη δωρική διάλεκτο. Οι Δωρείς ήταν ένα από τα φύλλα των Ελλήνων με τα ιδιαίτερα δικά τους χαρακτηριστικά. Έχουν άμεση σύνδεση με την αρχαία Σπάρτη. Ο δε Πάρνωνας είναι το ιστορικό εκείνο βουνό, το οποίο αγκάλιασε ιδιαίτερους πολιτισμούς και δραστηριότητες μέχρι πέρα την Μονεμβάσια. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί σας γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Περιφέρειας για αυτό το οποίο προσφέρετε. Είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό και είναι προφανές ότι η αγάπη μας για σας, για το λαό σας, με τα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ιδιαίτερα στα θέματα της θρησκείας και της κουλτούρας, είναι χρόνια, είναι αιώνων πολύ καλή σχέση. Σχέση αγάπης. Πολύ, για την ευκαιρία που μας δίνετε να το κάνουμε. Θα υπογράψουμε μια νέα προγραμματική σύμβαση, η οποία να είναι αυξημένη στο οικονομικό μέρος, ώστε αυτή και να είναι και περισσότερο χρονικό διάστημα, ώστε αυτό το οποίο γίνεται εδώ το ιδιαίτερο να συνεχιστεί. Αυτή η φλόγα η οποία υπάρχει, να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν γίνεται σε όλη την Πελοπόννησο πουθενά κάτι τέτοιο, για να μην πω σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι περιουσία για το Λεωνίδιο, σημαντική και για την ανάπτυξη. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβε το νόημα του εγχειρήματος, το αγκάλιασε. Έχουμε μια προγραμματική την οποία ουσιαστικά κλείνουμε τώρα, την έχουμε υλοποιήσει και όπως πολύ καλά ακούσατε θα συνεχίσουμε με μια νέα ενισχυμένη πιο δυναμικά και αυτή τη φλόγα όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Εμείς θα συνεχίσουμε να την κρατάμε για να μείνει άσβεστη στο πέρασμα του χρόνου. Είναι δραστηριότητες στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Αρχείου Τσακωνιάς, στο δεύτερο θερινό σχολείο που υλοποιείται στο Λεωνίδιο. Μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά μπορεί να δείτε και μέσα. Εδώ είναι και το θερινό σινεμά μας, απάνω είναι η έκθεση της Τσακώνικης Φαντικής. Ουσιαστικά είναι ένα κέντρο πολιτισμού, τσακώνικου πολιτισμού, πολιτισμού της Νότιας Κοινωρίας. Για μας δεν έχει σημασία αν θα έρθουν πολλά παιδιά ή όχι τόσα πολλά παιδιά. Όπως βλέπετε, ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά. Έτσι κι αλλιώς είναι συγκεκριμένες θέσεις. Δεν μπορούμε να. Πρέπει να γίνουν σε ομάδες-ομάδες. Το σημαντικότερο είναι έστω και ένα παιδί να καταλάβει, να νιώσει, να φέρνει στο μυαλό του την ιστορία του, τις ρίζες του, τις παραδόσεις του, να αγαπάει τον τόπο του, να αγαπάει τον πολιτισμό του.